Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή Σαρακοστή. Μία ανάσα πριν από τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης. Προκάλεσε πολιτική θύελλα με την ανάρτησή του, στοχοποιώντας δικαστές, τραπεζικούς και δημοσιογράφους. Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά με αφορμή την υπόθεση του βουλευτή Χανίων. Με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον ο Παύλος Πολάκης, καθώς ήδη ο Αλέξης Τσίπρας τον καθαίρεσε από το μεάρχη διαφάνειας. Μαξίμου και Κουμουνδούρου κοντράρονται σκληρά με αφορμή το θέμα του βουλευτή Χανίων. Παρότι ο κύριος Πολάκης ένα κρεσέντο φασισμού και τρομοκρατίας απειλήσει οι πολίτες μας, ο κύριος Τσίπρας το μόνο που τολμά να του καταλογίσει είναι προσωπική σταυροφορία κατά του καθεστώτος, χωρίς ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας για τις φασιστικές του θέσεις, μέσω των οποίων στοχοποιούνται και προγράφονται άνθρωποι. Κύριε Οικονόμου, η υποκρισία σας περισσεύει. Πάει πολύ να μιλάτε για σεβασμό στους θεσμούς, ενώ παρακολουθούσατε το μισό πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφους και την ηγεσία του στρατεύματος. Διαβάζοντας την ανακοίνωση της κυρίας Τσαπανίδου, δυσκολευόμαστε να βρούμε τις διαφορές με αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης. Επί της ουσίας λένε ακριβώς τα ίδια. Το μόνο που λείπει είναι τα ονόματα και οι φωτογραφίες. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ευθύνη ότι γέννησε ένα τέρας πολιτικό. Θα το λουστεί τώρα, διότι μόλις τον διαγράψει ο Πολάκης θα αφήνει αντίον του Τσίπρα αναμφίβολα. Ο νέος τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης και ο τομεάρχης δικαιοσύνης Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησαν σήμερα ανοιχτά τον Παύλο Πολάκη για τις θέσεις που εξέφρασε σε αυτήν την ανάρτησή του. Το βαθύ κράτος. Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς, δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά. Είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους, της δικαιοσύνης και των θεσμών. Διατυπώθηκαν δε ουσιαστικά ως απάντηση στη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα Πρωτοθέμα, κατά τρόπο πρωτοφανή και εντελώς αδικαιολόγητο. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα, φίλε και σύντροφε Γιάννη Ραγκούση. Για τα άλλα, στη συνεδρίαση των οργάνων. Δεν συνιστούν μόνο έλλειψη σεβασμού στην αρχή του κράτους δικαίου, αλλά συνιστούν βαρύτατο πλήγμα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Είναι συνταγματική εκτροπή. Η φασιστική προγραφή των δικαστών και το πώς τους καταδεικνύει δεν έχει καταδικαστεί ακόμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, όπως και άλλα κόμματα, αντιδρά με την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθούν τα αδικήματα της διέγερσης πολιτών στη διέπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Πολιτικές απόψεις, όσο κι αν κανείς διαφωνεί μαζί τους, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης και μάλιστα επιλεκτικής. Η εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση με αφορμή μια ανάρτηση πολιτικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή διαφωνία με αυτήν, είναι ενέργεια απαράδεκτη που ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Αποτελεί αδιανόητη, απαράδεκτη και επικίνδυνη για την ίδια τη δημοκρατία πρακτική, την οποία και καταδικάζουμε. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, συνεδριάζει αύριο το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ζητήσει την αποπομπή του Παύλου Πολάκη. Πάμε στην Ειρήνη Σαββοπούλου. Έχει όλες τις λεπτομέρειες, Ειρήνη. Στις 11 λοιπόν το πρωί, Ράνια, θα είναι η ώρα της κρίσης για τον Παύλο Πολάκη. Στο εκτελεστικό γραφείο λοιπόν που θα συνεδριάσει με διευρυμένη σύνθεση, ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει την παραπομπή του Χανιώτη πολιτικού στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα συνεδριάσει αμέσως μετά, αν και είναι μια απόφαση που θεωρείται ηλυμένη. Σε αυτό το κλίμα τώρα ισοκομματικού εμφυλίου που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε, Ράνια, είναι ότι το μήνυμα που στέλνουν στελέχη αλλά και συνεργάτες του του Αλέξη Τσίπρα, είναι πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκβιάζεται. Υπήρξε ο δημόσιος εκβιασμός Πολάκη πριν από λίγες μέρες για τον φίλο του και την υποψηφιότητά του στα Χανιά. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε του διεμήνυσε πως δεν θα ανεχθεί αντάρτικα και πλέον όμως το ποτήρι ξεχύλισε. Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, λένε, που έχει μπροστά του το κόμμα, δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές με όρους σταυροφορίας, στρατηγικές που όπως εκτιμούν ρίχνουν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Οπότε αύριο είναι ένα πολύ ιδιαίτερα κρίσιμο ραντεβού, όπως δίνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τόσο πολύ αγαπά ο Σφακιανός πολιτικός. Και βέβαια, όπως σου είπα, η απόφαση θεωρείται ελλειμμένη για τον Παύλο Πολάκη από τις εντολές που έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Ειρήνη Σαββοπούλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να αλλάξουμε ατμόσφαιρα εμείς, κυρίες και κύριοι. Τα πάρκα γέμισαν με κόσμο που ξεχύθηκε για να γιορτάσει τα κούλουμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Μικροί και μεγάλοι βγήκαν για να πετάξουν το χαρταετό, μιας και ο καιρός έγινε σύμμαχός τους. Δεν έλειψαν οι εκδηλώσεις με χορευτικά σχήματα και μουσικές ορχήστρες. Άλλοι δεξιοτέχνες στο πέταγμα του αετού και άλλοι ερασιτέχνες. Κανένας όμως δεν έλειψε από το πάρκο Τρίτσι, το οποίο πλημμύρισε από κόσμο. Το μυστικό είναι να έχει μεγάλη μάνα και κούνημα συνέχεια. Καλά πάει όμως.
Ναι, όλο πέφτει βέβαια. Έχουμε ρίξει και 2-3. Άμα δεν έχει αέρα, είναι δύσκολο. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο και η προσέλευση του κόσμου στο πάρκο Τρίτσι ολοένα και αυξάνεται. Πέταξε το χαρταετό. Όχι καθόλου. Ούτε μία φορά. Τώρα σε λίγο θα το καταφέρεις όμως. Ναι, νομίζω. Όλα τέλεια. Και είναι τέλεια, θα πάμε τώρα να πετάξουμε χαρταετό. Πόσο ψηλά σκοπεύεις να πετάξεις το χαρταετό? Πάρα πολύ, μέχρι τα αστέρια. Αιτή για κάθε γούστο και κάθε σχήμα. Κάποιοι έκαναν και έρευνα αγοράς. Τώρα τους πουλάνε 10-15 ευρώ, είναι πολύ ακριβή. Εσείς πόσο τον αγοράσατε? Εγώ τον έχω πάρει στα 7 ευρώ. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος. Σε καλή σαλακωστή. Πλησίασε το μεσημέρι, ξεκίνησε ο χορός, καθώς η Περιφέρεια Αττικής είχε οργανώσει εκδηλώσεις για τα κούλουμα. Χιλιάδες λαού από τα δυτικά της Αθήνας και όχι μόνο, σαν μια οικογένεια, στο αναβαθμισμένο πάρκο Τρίτσι. Καθαρά Δευτέρα χωρίς λαγάνα και σαρακοστιανά δεν γίνεται και γι' αυτό το λόγο σε αυτό το σημείο του πάρκου που βλέπετε έχει στηθεί αυτός ο πάγκος για τα απαραίτητα κεράσματα. Χαλβάς, φασολάδα, λαγάνα, το κλασικό της ημέρας. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Άλλοι επέλεξαν να στήσουν το δικό τους υπαίθριο τσιμπούσι. Έφεραν μέχρι και τραπέζια και καρέκλες. Ντολμαδάκια, σαρδέλες πικάντικες, χαλβά, λαγάνα. Έχει τσιμπήσει τίποτα? Έχει τσιμπήσει λίγο χαλβά, λίγο καφεδάκι με ψωμί, τα πόδι, καλαμαράκια. Χαλβά. Ντολμαδάκια, χαλβάδες, πίκλες, τα ραμά φτιάξαμε ψυχτικά, τα πάντα. Είσοδο χρεώνεται? Είσοδο, όχι, όλα δωρεάν, όλα δωρεάν. Από νωρίς το πρωί, μικροί μεγάλοι ξεχύθηκαν εδώ στο Ξερισού για να πετάξουν το χαρταετό τους. Ο καιρός μπορεί να μην ήταν ιδανικός, ωστόσο μέχρι και τελευταία στιγμή παλεύαν για να τα καταφέρουν. Πολεμάμε, προσπαθούμε. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, θα είμαι από εκεί κάτω, αλλά δεν. Κάτι, είμαστε πρωτάρες προς το παρόν. Ωραία είναι, αλλά τι να κάνεις χωρίς αέρα. Πάμε, που χώρα. Καλή σαρακοστή σε όλους, υγεία και επιτυχίες. Και φεύγοντας να το αφήσουμε καθαρό και ανέπαφο. Στην Πάτρα ο αέρας δεν ευνοεί για να σηκωθούν οι χαρταέτοι, αλλά όπως μπορείτε να δείτε και από την εικόνα πίσω μου, οι πατρινοί δεν έχασαν την ευκαιρία προκειμένου να γιορτάσουν τα κούλουμα. Χαρταετό δεν έχει φέτος με τον αέρα, οπότε ναι. Έξω στο φαγητό. Έχετε ποδάκι, γαρίδα, καλαμαράκι, τα πάντα.